Για τον υπολογισμό των συντελεστών σκίασης, το πρόγραμμα ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία θα δούμε στη συνέχεια. Να υπενθυμίσουμε ότι οι συντελεστές σκίασης θα υπολογιστούν αυτόματα και παράλληλα θα δημιουργηθούν και τα αντίστοιχα σκαρυφήματα τα οποία χρειάζονται για την κατάθεση της ενεργειακής μελέτης. Ας δούμε πώς γίνεται αυτό. Στα γενικά στοιχεία έργου ορίζουμε την απόσταση και το ύψος των εμποδίων ανά όψη και στη συνέχεια ορίζουμε κάποια στοιχεία ανακατηγορία σκίασης. Για παράδειγμα, για την όψη 1 έχουμε μία σκίαση που προκαλείται από τον ορίζοντα και εφόσον έχουμε έτοιμες τις τιμές τις οποίες τις έχουμε εισάγει στην αρχή, απλώς λέμε υπολογισμός από ορίζοντα χτιρίου και αυτόματα θα ενημερωθούν οι αντίστοιχες τιμές. Εάν υπάρχει κάποια σκίαση από πρόβολο, μπορούμε να επιλέξουμε υπολογιζόμενη τιμή και να ορίσουμε το ας που προέρχεται από το μέσο της δικής μας όψης έως το κάτω μέρος του προβόλου και το μήκος το οποίο βγαίνει έξω ο πρόβολος. Δίνοντας μόνο αυτές τις δύο τιμές, όλα τα άλλα θα υπολογιστούν αυτόματα στο τέλος. Στην περίπτωση τώρα που έχουμε και κάποια σκίαση η οποία προκαλείται από πλευρικές προεξοχές, έστω ότι είχαμε ένα διπλανό κτίριο στη συγκεκριμένη όψη, θα ορίζαμε την απόσταση του κτιρίου και το μήκος. Στην περίπτωση τώρα που κολλάει η πλευρά του κτιρίου επάνω στη δική μας όψη, θεωρούμε ότι το W είναι 0 και απλώς ορίζουμε το μήκος που μας προκαλεί σκίαση, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σκαρύφημα και ενημέρωση όψης. Τώρα, αν έχουμε σε ένα συγκεκριμένο άνοιγμα σκίαση η οποία προκαλείται επιμέρους, απλώς επιλέγουμε το άνοιγμα ή το αδιαφανές δομικό στοιχείο, πηγαίνουμε στη στήλη σκίαση και επιλέγουμε ξεχωριστά την κατηγορία από την οποία προκαλείται η σκίαση στο συγκεκριμένο άνοιγμα. Ξετσεκάρουμε την επιλογή υπολογισμός με βάση τις παραμέτρους της όψης και ορίζουμε ξεχωριστά τις τιμές. Το ύψος, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι από το πρέκ του ανοίγματος έως το κάτω μέρος του προβόλου, και το πόσο βγαίνει ο πρόβολος έξω από την όψη μας. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα από πλευρικές προεξοχές είτε από περσίδες. Και καταχώρηση δεδομένων. Έτσι, οι συντελεστές σκίασης για το συγκεκριμένο άνοιγμα θα υπολογιστούν μεμονωμένα και όχι σύμφωνα με τις τιμές που έχουμε δώσει για τη συγκεκριμένη όψη. Και καταχώρηση όψης. Εφόσον βάλω όλα αυτά τα στοιχεία στις όψεις μου, το μόνο πράγμα που κάνω είναι να πατήσω υπολογισμό σκιάσεων για όλα τα επίπεδα. Προσανατολίζω και το κτίριό μου σε σχέση με το βορρά και πολύ απλά επιλέγω υπολογισμό συντελεστών και στη συνέχεια καταχώρηση δεδομένων. Όλοι οι συντελεστές τώρα έχουν υπολογιστεί αυτόματα. Εάν ανατρέξω στην προηγούμενη καρτέλα, στο επίπεδο 1 στην όψη 1, εκεί που ήμουν πριν δηλαδή, θα δω πολύ απλά τις τιμές των συντελεστών έτσι όπως έχουν υπολογιστεί. Επίσης, παράλληλα με τον υπολογισμό τους, έχει γίνει αυτόματα και η σχεδίαση των αντίστοιχων σκαρυφημάτων. Στη συνέχεια,
όλα αυτά τα αποτελέσματα ενσωματώνονται στο τελικό τεύχος. Πηγαίνω στην περιοχή που έχουν υπολογιστεί και έχουν σχεδιαστεί και όπως βλέπετε όλη αυτή η σειρά σχεδίων σχίασης έχει ενσωματωθεί στο τελικό τεύχος που παράγω. Πολύ απλά και πολύ εύκολα.